Πάμε λοιπόν να υποδεχτούμε την συνεργάτηδά μας τη Ρίτσα. Ρίτσα, καλησπέρα. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο, με υγεία, με ευτυχία και με λιγότερα προβλήματα. Λοιπόν, να σε πάω όμως τώρα στις μόδες, γιατί ξέρω ότι έχεις ετοιμάσει αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Ναι, για μίλησέ μας. Ετοίμασα κάτι πολύ ωραίο. Βασικά, ετοίμασα αυτό που είναι των ημερών, ας πούμε. Τι φορέσανε οι γνωστές μας, οι δικές μας, οι celebrities, ας πούμε. Μάλιστα. Celebrities. Για να οι δούμε, κυρίες λοιπόν. Της τηλεόρασης και της μουσικής. Εδώ του εγχώριου, της εγχώριας showbiz. Κάποιες φωτογραφίες οι οποίες τις ανεβάσανε μόνες τους ή στις σελίδες τους στο Facebook ή στις σελίδες τους στο Instagram. Για να δούμε λοιπόν. Λοιπόν, εδώ έχω την Μαρία την Μπεκατόρου. Η οποία είναι εκεί καλεσμένη στο Christmas party που έκανε ο Λιάγκας με τη Φέη της Σκορδά στον Αντένα τα Χριστούγεννα. Αυτή τη φωτογραφία την έχω φέρει εδώ γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το μακιγιάζ της Μαρίας. Είναι φοβερό. Σου έχω μετά και το φόρεμα να το δεις. Αυτό ήθελα να σου πω γιατί για ρούχο εδώ δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Την έχω πιο κάτω τη φωτογραφία, αλλά στη συγκεκριμένη φωτογραφία μου άρεσε τόσο πολύ το μαλλί της. Και τόσο πολύ το μακιγιάζ της, που δεν μπορούσα να μην την έχω αυτή τη φωτογραφία. Είναι εντυπωσιακή η αλήθεια, πολύ όμορφη. Είναι πάρα πολύ γλυκιά η Μαρέα Μπεκατόρου και εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Θεωρώ πολύ γλυκιά και πολύ αληθινή. Αυτά. Λοιπόν, να το φόρεμα. Για να δούμε. Πάλι από την ίδια εκπομπή. Τραγουδάει εδώ με τη Δέσποινα τη Βανδύ. Τη Δέσποινα τη Βανδύ θα σου δείξω και μετά την έχω μια φωτογραφία για να καταλάβεις λίγο το ρούχο. Εδώ η Μαρία λοιπόν που φαίνεται και το μαλλί της πως είναι πιασμένο. Φαίνεται και το φόρεμά της. Το φόρεμά της είναι ένα στράπλες μακρύ φόρεμα το οποίο είναι φουσκωτό. Ήταν πολύ φουσκωτό. Το είχε συνδυάσει πάρα πολύ ωραία από κάτω. Την εκπομπή την είδες αυτή τη συγκεκριμένη. Είδα κάποια αποσπάσματα κι εγώ, γιατί γενικότερα έκανα ζάπινγκ την ημέρα της πρωτοχρονιάς. Ναι, από αυτή την εκπομπή λοιπόν μου άρεσε γενικά, γιατί αυτή η εκπομπή από όλες που είδα τα Χριστούγεννα και την πρωτοχρονιά είχαν τους πιο καλοντημένους. Εδώ η Μαρία, αφού έχει φορέσει αυτό το φόρεμα, το έχει συνδυάσει με ένα πάρα πολύ ωραίο απλό μαύρο πέδιλο από κάτω. Και το φόρεμά της ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό, στενό πάνω στράπλες και από το μπούστο και κάτω άνοιγε και φούσκωνε κιόλας το φόρεμά της. Πάντως νομίζω έφερε την άνοιξη μέσα στο χειμώνα, έτσι, ναι, με τα ήταν πάρα πολύ ωραίο συνδυασμός. Βλέπεις το μαύρο με το σωμόν, το φλωράλ και το κόκκινο και το ροζ, πάρα πολύ ωραίο. Ήταν πάρα πολύ καλοντημένη. Αν και επειδή είναι λίγο κοντούλα, το συγκεκριμένο στυλ την ψήλο σκέπασε λίγο, δηλαδή εκεί που χορεύανε και κάνανε, την έβλεπες ότι και προσπαθούσε να χορέψει, γιατί ήταν και μακρύ, ήταν και φουσκωτό και δυσκολευόταν λίγο. Αλλά στυλιστικά της βγάζω το καπέλο. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμφάνιση. Από τις καλοντημένες. Εγώ, αν θα βαθμολογούσα Μπεκατόρου τώρα, με άριστα το 10 θα της έβαζα ένα 8 σίγουρα. Ωραία. Πολύ καλό βαθμό πήρε. Ναι. Νομίζω πρέπει να είναι χαρούμενη η Μαρία να μας ακούει, αν και λίγο δύσκολο. Εντάξει, μπορεί και να μας ακούει, δεν ξέρεις καμιά φορά. Η Βανδύ τώρα από την άλλη. Η Βανδύ. Α, βλέπουμε εδώ είναι και με λίρες εκεί πέρα. Είχανε ποντιακά. Είναι μια ωραία έτσι, εικόνα. Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Ήταν και τα ποντιακά και είχαν και πολύ ωραία που χορέψαν ένα σύλλογο εκεί ποντίων. Η Βανδύ τώρα και αυτή ήταν πάρα πολύ ωραία ντυμένη. Είναι λίγο πιο προχώ η Βανδύ. Φόραγε ένα φόρεμα. Αυτό που βλέπεις είναι ένα φόρεμα. Α, είναι όλο μαζί, ναι. Ναι, είναι όλο μαζί. Η μπροστά η μεριά ήταν όλο με κρύσταλλους. Ερχόταν κοντό-κοντό το φόρεμα και κρεμόντουσαν τα κρυσταλάκια μπροστά λίγο πιο ασύμετρα. Και από την πίσω, βλέπεις που έχει και αυτό το άσπρο, από την πίσω τη μεριά ήταν σαν να φόραγε ένα μακρύ πανοφόρια μάνικο. Αλλά ουσιαστικά είναι ένα το φόρεμα αυτό. Είναι του φορέματος. Στη μέση έχει μια μαύρη ζώνη, πολύ απλή, την οποία την έβαλε εκεί για να την συνδυάσει με το μαύρο το πέδιλο που φόραγε. Φόραγε ένα πολύ ωραίο μαύρο πέδιλο, απλό πέδιλο μαύρο. Αυτό που δεν μου άρεσε εμένα ήταν η ζώνη, γιατί δεν είναι ανάγκη με αυτό το σύνολο
να βάλεις και μια μαύρη ζώνη για να το ταιριάξεις με το παπούτσι. Ναι, ότι είναι λίγο υπερβολικό, λες. Ναι, ήταν λίγο ξέμπαρκη η ζώνη. Μπορούσε να το φορέσει κανονικά έτσι όπως το φοράει χωρίς τη ζώνη και με το μαύρο της το παπούτσι και να είναι τέλειο. Απλά αυτή ίσως ήθελε να συνδυάσει, να μην είναι τόσο ξεκάρφωτο το μαύρο το παπούτσι, ας πούμε, και είπα, βάλω και μια μαύρη ζώνη για να σετάρεται και το παπούτσι. Πάντως είναι ιδιαίτερα έτσι εντυπωσιακό και... Είναι πολύ εντυπωσιακό, είναι πολύ μοδάτο, απλά δεν μου άρεσε αυτό με τη ζώνη. Θα μπορούσε άνετα να το φορέσει το φόρεμά της από τη στιγμή που ήταν τόσο εντυπωσιακό και ας έβαζε και από κάτω μαύρο παπούτσι, δεν ήταν ανάγκη δηλαδή να το κολλήσει και με τη μαύρη τη ζώνη. Επομένως με άρεσε το 10. Μου άρεσε πάρα πολύ και το μαλλί της και το μακιγιάζ της. Α, ωραία, ναι, το ξεχάσαμε αυτό να το πούμε. Θα τις αφαιρέσω ένα βαθμό για τη ζώνη, 7. Εντάξει, 7. 7, ναι. Η Μαρία είναι υπερπαραγωγή το ρούχο, δεν είναι ανάγκη να βάλει και ζώνη. Αυτό. Α, εδώ έχουμε την οικοδέσποινα της βραδιάς. Μάλιστα. Εδώ είναι η κυρία Φέη Σκορδά. Για να δούμε. Λοιπόν, η Φέη φόραγε ένα μακρύ λευκό φόρεμα, μακριμάνικο, το οποίο είχε και παγιέτες πάνω. Δεν φαίνεται, αλλά από πίσω όλη του η πλάτη ήταν διάφανη. Είχε μια διαφάνεια πίσω στην πλάτη. Η οποία αυτή η διαφάνεια πίσω στην πλάτη είχε και ένα εσωτερικό φερμουάρ μπέζ. Το οποίο Μάλιστα. έβγαζε όχι μάτι, έβγαζε και μάτι, έβγαζε και φρύδι, έβγαζε και τα πάντα. Φαινόταν υπερβολικά δηλαδή. Ναι, όταν φοράς ένα τέτοιο ρούχο, από τη στιγμή που είναι τουαλέτα βραδινή και πολύ επίσημη, ή θα κάνεις το φερμουάρ σου στο πλάι, ή αν θέλεις να το κάνεις το κούμπομα πίσω, γιατί δεν βολεύει να το κάνεις το φερμουάρ στο πλάι, θα επιλέξεις να το κάνεις με λίγο πιο σικάτο τρόπο. Θα μπορείς να επιλέξεις να βάλεις κουμπάκια, αντί για το φερμουάρ το εσωτερικό. Μπορείς να βάλεις πολύ ωραία κουμπάκια, μικρά σαν πέρλες, στρόγγυλα, κουμπάκι, 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 μέχρι πάνω, μέχρι εκεί που θέλεις να το κουμπώσεις, έτσι ώστε και η διαφάνεια να δείχνει ωραία στην πλάτη. Ναι. Και να μην φαίνεται πολύ άσχημα το φερμουάρ. Να μην φαίνεται πολύ άσχημα. Να μην φαίνεται φερμουάρ. Πάντως, έτσι όπως βλέπω την φωτογραφία, δεν ξέρω αν ο Γιώργος Ολιάγκας το εγκρίνει έτσι αυτή την εμφάνιση. Την κάνει πολύ σεξι. Ο Γιώργος Ολιάγκας, θέλω να σου πω ότι όταν χόρευε, την κοίταζε και έσταζε όχι μέλι. Ναι, ναι. Την καμάρωνε. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Από είναι ένα κάτω φόραγε ένα ασημί πέδιλο. Το οποίο εντάξει, είπε να το παίξει λίγο πιο σίγουρα, να μην βάλει κάτι πολύ έντονο. Εγώ με λευκό θα πρότεινα να βάλει κάτι πιο έντονο σε παπούτσι. Ένα μπλε ηλεκτρικ, ένα φούξια, ένα οτιδήποτε έτσι, σε έντονο χρώμα, ένα κόκκινο. Αλλά αφού ήθελε να το σετάρει έτσι τόσο ήσυχα και συμβατικά, okay, δεν είναι άσχημο. Το μαλλί και το μακιγιάζ, Χριστόφορε, ήταν σαν να μην έκανε τίποτα. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι μια οικοδέσποινα σε ένα εορταστικό σοου βραδινό. Να φοράς μια τέτοια τουαλέτα υπερπαραγωγή. Και το μαλλί σου είναι σαν να το χτένισες μόνη σου και το μακιγιάζ σου είναι σαν να το έκανες στο σπίτι. Ναι. Δηλαδή το μακιγιάζ της ήταν πάρα πολύ απλό. Όταν είσαι ξανθιά και φοράς ανοιχτόχρωμο ρούχο, είτε είναι άσπρο, είτε είναι μπέζ, είτε είναι χρυσό, καλό θα είναι το μακιγιάζ σου να είναι λίγο πιο έντονο. Για να μην σε χλωμιάζει και να μην είναι άτονο. Τώρα η συγκεκριμένη είχε πολύ ουδέτερο χείλη και είχε και πολύ ουδέτερο μακιγιάζ στα μάτια. Σε τέτοια περίπτωση ή θα κάνουμε ένα σμόκι στα μάτια ή θα βάλουμε ένα έντονο κραγιόν στα χείλη. Μάλιστα. Το μαλλί της δεν μου άρεσε γιατί ήταν σαν να το χτένισε μόνη της, δηλαδή δεν ήταν να πεις ότι κάτι έκανε. Με τέτοια τουαλέτα και με τέτοια εντυπωσιακή πλάτη θα ήθελα να έχει κάνει ένα ωραίο, μοντέρνο, πιάσιμο κάπως πάνω, ψηλά δεν ξέρω. Και επίσης αυτό που με χάλασε απεριόριστα είναι ότι ενώ φόραγε το φόρεμα αυτό και είχε και το παπούτσι, το ασημένιο, το πέδιλο, είχε μαύρα νύχια στα πόδια, βαμμένα. Εγώ αυτό δεν έχω χειρότερο πράγμα σε μια γυναίκα. Δεν μ' αρέσουν καθόλου τα μαύρα νύχια στα πόδια βαμμένα. Δεν ξέρω γιατί. Δεν μ' αρέσουν, το θεωρώ τελείως αντιαισθητικό.
Μάλιστα. Μπορεί να είναι ένα κόκκινο, μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο. Στα χέρια δεν έχω πρόβλημα, αλλά στα πόδια δεν μου αρέσει καθόλου. Πάντως, εντάξει, εσύ τα ξέρεις αυτά σίγουρα καλύτερα. Εγώ έτσι όπως βλέπω τη φωτογραφία μπορώ να πω ότι είναι σίγουρα πολύ σεξι και η Φέη Σκορδά είναι γενικότερα νομίζω από τις καλοντημένες κυρίες της showbiz. Δεν ξέρω, η συγκεκριμένη εμφάνισή της δεν μου... την περίμενα πολύ καλύτερη και σαν οικοδέσποινα κιόλας της. Δηλαδή, αν παρατηρήσεις τις υπόλοιπες, ήταν πολύ πιο υπερπαραγωγή από τη Φέη Σκορδά. Ναι, ναι. Εννοείς ότι δεν, ουσιαστικά δεν υπήρχε, θα λέγαμε, πολύ καλή αντιστοιχία του ρόλου της με το ντύσιμο. Ναι. Ναι, ρε παιδί μου, θα έπρεπε να είναι πιο περιποιημένη, λίγο πιο προσεγμένη, τουλάχιστον στα μαλλιά και στο μακιγιάζ. Τώρα εντάξει, το μανό στα πόδια παίζει, εντάξει, δεν είναι κάτι το παπούτσι ή το ρούχο που επέλεξε, ας πούμε, το φερμουάρ να φαίνεται από πίσω, αλλά έστω τα μαλλιά και το μακιγιάζ θα έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεγμένα. Αυτό. Οπότε να τις βάλουμε κακό βαθμό, νομίζω. 5 και Λίαν και χωρίς τον ήχη. Εντάξει, τουλάχιστον πέρασε. Αν το θυμηθώ και τον ήχη θα πάμε κάπου. Τουλάχιστον πήρε βάση. Για να πάμε και στην επόμενη. Α, εδώ ποια έχω. Εδώ είναι η Ντορέτα. Η Ντορέτα Παπαδημητρίου είναι. Που ναι. Πλέον έτσι έχει γίνει και παρουσιάστρια, είναι καινούρια. Είναι στο χώρο. Είναι στο πρωινό έχει. Ναι, είναι στο πρωινό του το Καλημερούδια. Μπράβο, και... ναι. Εκτός από καλή ηθοποιός φαίνεται ότι είναι και καλή σαν παρουσιάστρια. Αλλά για πες μου στην εγώ έμαθα όμως ότι δεν τα πάνε καλά. Λες, Ναι, ναι. Κάπου άκουγα χθες σε μια εκπομπή ότι δεν τα πάνε καλά. Για να δούμε. Τέλος πάντων, εδώ είναι στο εορταστικό, στη δικιά της την εκπομπή. Στο εορταστικό. Εδώ φοράει η Ντορέτα ένα τελείως στενό, ένα μπόντικον μεταλλιζέ χρυσό φόρεμα, η οποία έχει σώματα άρα. Εννοείται, γιατί ασχολούταν έτσι και με γυμναστική, αν δεν κάνω λάθος, ή ενόργανη ρυθμική και το είχαμε καταλάβει νομίζω εξάλλου και από τον Dancing. Και από τον Dancing, μπράβο. Είναι πάρα πολύ όμορφη και ψηλή κοπέλα ούτως ή άλλως. Ακριβώς και της ταιριάζει πάρα πολύ. Δηλαδή, αν ένα σωματότυπος μπορεί να φορέσει ένα τόσο στενό και τόσο κοντό και τόσο εφαρμοστό φόρεμα, είναι ο σωματότυπος της Ντορέτας. Οπότε νομίζω επάξια το έβαλε και καλά έκανε με ένα νόμο το συγκεκριμένο. Και ήταν με τον Παντελίδη. Ναι, ναι, το είδαμε. Έτσι, ήταν με τον Παντελίδη. Μετά έχουμε Ηλιάκη. Τη Μαρία Ηλιάκη, για να δούμε. Ηλιάκη που είναι και αυτή στο εορταστικό και της Φέης και του ήταν καλεσμένη. Μου άρεσε πάρα πολύ το μαλάκι της, γιατί το είχε πιάσει απλά πίσω και μπροστά είχε αφήσει τις αφέλειες να πέφτουν στο πρόσωπό της. Φοράει ένα πάρα πολύ ωραίο μεταλλιζέ χρυσό φόρεμα μάξι, το οποίο έχει και αυτό παγέτα, με κοντό μανίκι. Το είχε συνδυάσει πάρα πολύ ωραία με πάρα πολύ ωραίο παπούτσι από κάτω. Μου είχε αρέσει πάρα πολύ και το παπούτσι της. Και το μακιγιάζ της ήταν ωραίο. Παρόλο, ήταν αυτό που σου είπα πριν. Παρόλο που είναι ξανθιά και παρόλο που φοράει κάτι στους ίδιους τόνους της επιδερμίδας της και των μαλλιών της, όπως είναι το χρυσό, το έχει φτιάξει τόσο ωραία με το μαλλί της και με το μακιγιάζ της. Καλά, τώρα βέβαια εδώ το μακιγιάζ σε αυτή τη συγκεκριμένη φωτό δεν φαίνεται. Είναι λίγο σκοτεινή για ναι, να καταλάβουμε. Αλλά το έχει φτιάξει, το μακιγιάζ ήταν τόσο ωραίο που δεν, ούτε την χλώμιαζε, ούτε τίποτα. Το ρούχο ήταν, και το ρούχο ήταν υπέροχο, μου άρεσε πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Θα βάλω βαθμό στη... γέρνα πίσω. Θα βάλω βαθμό στην Ηλιάκη, γιατί μ' άρεσε η Ηλιάκη. Για πες. 8 θα τις βάλω και τις Ηλιάκης. 8, μάλιστα. Ναι. Την Μαρία. Και στην Ντορέτα δεν έβαλες βαθμό, να ακούσουμε. Στην Ντορέτα θα βάλω 9. Α, η Ντορέτα ήταν η πιο ναι, υψηλή βαθμολογία. Ναι, μάλιστα. Ναι, μπράβο στην Ντορέτα, ένα μπράβο στην Ντορέτα από εμάς λοιπόν. Και για να δούμε την επόμενη κυρία. Αχ, εδώ είναι η τέτοια. Είναι η Κατερίνα Καραβάτου. Δεν είναι από κάποιο εορταστικό ή από οτιδήποτε. Είναι από μια φωτογραφία που ανέβασε μόνη της στο λογαριασμό της στο Facebook. Διανύει τον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Ακριβώς, η Κατερίνα, την οποία την έχω προσωπικά γνωρίσει κιόλας, είναι ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Ναι, να της στείλουμε και τα χαιρετίσματά μας, αν τυχόν μας ακούει. Τα φιλιά μας. Επέλεξε έτσι να δείξει λίγο την κυλίτσα της, που έχει φουσκώσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ το μακιγιάζ της, μ' αρέσουν πάρα πολύ τα μαλλιά της. Είναι μια φωτογράφηση που ουσιαστικά έχει γίνει μέσα στο σπίτι της, νομίζω, οπότε δεν ήταν ανάγκη να ήταν και υπερβολικά βαμμένη, υπερβολικά χτενισμένη. Μ' αρέσει πάρα πολύ που γενικά η
η Κατερίνα προσέχει το μακιγιάζ της πολύ. Mm-hmm. Δηλαδή δεν θα τη δεις ποτέ τις ώρες που πρέπει υπερβολικά βαμμένη. Mm-hmm. Και μου αρέσει πάρα πολύ και το φόρεμα, διότι διαγράφει πάρα πολύ όμορφα την κυλίτσα της, έτσι και την κρατάει και χαριτωμένα, έτσι με χαριτωμένο τρόπο με το χέρι της. Αν βάζαμε δηλαδή μια λεζάντα, εγώ θα βάζα σεξι μαμά, έτσι. Σεξι μαμά, εγώ δεν θα βάζα σεξι μαμά. Εγώ θα βάζα στυλάτη μαμά. Mm-hmm. Γιατί δεν με παραπέμπει στο σεξι, ούτε το φόρεμα, ούτε τίποτα. Το θεωρώ όμως πολύ κομψό, πολύ elegant και πολύ στυλάτο. Mm-hmm. Μ' αρέσει γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο και μ' αρέσει και το λευκό στην Κατερίνα. Άρα να υποθέσω καλό βαθμό και εδώ, ε. Ναι, στην Κατερίνα θα βάλω 8, γιατί θα προτιμούσα να σπάσει λίγο το άσπρο, μάλλον με κάποιο κόσμημα, θα έλεγα εγώ. Ωραία. Να μου τα πεις να τις τα πω, να ξέρεις. Άμα ανεβάζεις κακό βαθμό, θα, όχι, θα κακό, την έπαιρνα κακό, τηλέφωνο. Ναι, έτσι. Κακό, όχι, δεν θα βάλω. Απλά λίγο εκεί στο, θα μπορούσε να βάλει ένα κόσμημα εδώ στο λαιμό, κάτι πιο μακρύ, mm-hmm. έτσι ώστε να πέσει και λίγο χρώμα πάνω στο λευκό. Θα έκανε ωραία έτσι. Mm-hmm. Μία αντίθεση. Αντίθεση, ναι. Ωραία, ένα 8 λοιπόν 8. Στην Κατερίνα. Και πάμε 8. Στην επόμενη φωτογραφία μας. Ποια έχω μετά. Για να δούμε. Α, είναι η... Είναι η Νάντια η Μπουλέ, νομίζω. Όχι, όχι. Είναι η Κατερίνα η Καινούριου. Α, ωραία. Η Κατερίνα η Καινούριου σε μια εκπομπή της είναι αυτή, mm-hmm. η φωτογραφία. Η Κατερίνα Καινούργιο που γενικά το έχει με τα ρούχα, το έχει με το μακιγιάζ, το έχει, είναι πολύ... Προσέχει πάρα πολύ την εμφάνισή ναι, της, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Την προσέχει υπερβολικά πολύ την mm-hmm. εμφάνισή της. Εδώ είναι στην εκπομπή της, φοράει ένα πολύ στενό μπλε φόρεμα, το οποίο είναι πλεχτό θέλω να σου πω το φόρεμα αυτό. Mm-hmm. Και κάνει και χρωματισμούς με μπέζ και με κάποια άλλα χρώματα μέσα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το δέσιμο που έχει κάνει στο μαλλί της, που έχει επιλέξει να κάνει μια χαμηλή κοτσίδα. Mm-hmm. Μου αρέσει πάρα πολύ το μακιγιάζ της. Μου αρέσει γενικά η Καινούργιου σαν... τη θεωρώ όμορφη κοπέλα. Mm-hmm. Παρόλο που καμιά φορά είναι υπερβολικά βαμμένη και υπερβολικά προσεγμένη, έχει ωραία χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Και το φόρεμά της μ' αρέσει επίσης και αυτή έχει πολύ ωραίο σώμα, οπότε και αυτή μπορεί να βάλει ένα τόσο στενό φόρεμα και τόσο κοντό. Λίγο το παπούτσι με... όχι με χαλάει, δεν θα έλεγα με χαλάει. Έχει επιλέξει μια nude γόβα. Εδώ θα μπορούσε να βάλει άλλο χρώμα στο παπούτσι. Mm-hmm. Γιατί το τολμάει, γιατί το έχει έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Δεν είναι ανάγκη να παίξει καινούργιο συμβατικά και να βάλει μια ουδέτερη γόβα. Εμένα εδώ θα μου άρεσε, επειδή έρχεται και όλο το πόδι, βλέπεις, είναι πολύ κοντό το φόρμα, και έρχεται όλο το πόδι και χάνεται. Θα μπορούσε να βάλει μια μαύρη γόβα ή μια mm-hmm. μπλε γόβα, έτσι ώστε να κάνει και λίγο αντίθεση πάνω στο γυμνό το πόδι. Επομένως, το στυλιστικό σας ατόπιμα είναι αυτό, έτσι. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Θα έπρεπε να βάλει άλλο χρώμα γόβα. Mm-hmm. Μάλιστα. Αυτό. Οπότε, φαντάζομαι, στη βαθμολογία θα μετρήσει 8. Μείον αυτό. Α, 8, εντάξει. 8, 8. Καλή βαθμολογία, ορίστε. Καλή είναι, ναι. Θεωρώ ότι είναι καλή για το συγκεκριμένο. Α, και εδώ έχουμε το ερωταστικό από την εκπομπή της. Μάλιστα. Είναι εδώ πέρα πάρα πολλά πρόσωπα. Είναι πάρα πολλά πρόσωπα. Στο κέντρο είναι η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία έχει επιλέξει μία μάξι τουαλέτα κι αυτή μαύρη, mm-hmm. η οποία μου αρέσει πάρα πολύ που δένει στο λαιμό, είναι κλειστή μπροστά, mm-hmm. παρόλο που η Καινούργιου δεν μας έχει συνηθίσει στα πολύ κλειστά. Μ' αρέσει γιατί γενικά έχει και ψηλό λαιμό και της ταιριάζει που έρχεται πιο... πιο στυλ ζιβάγκο, ας πούμε, το ρούχο. Έχει λαιμό, mm-hmm. έχει λαιμό. Κάνει πολύ ωραίες διαφάνειες, άμα παρατηρήσεις, και στη μέση της και κάτω και λίγο πάνω από το γόνατο. Mm-hmm. Πολύ ωραίο ρούχο. Παπούτσι τώρα δεν ξέρω τι φοράει από κάτω, αλλά δεν φαίνεται κιόλας. Εντάξει, παίρνουμε μία ιδέα σίγουρα. Εγώ, επειδή βλέπω πάρα πολλά πρόσωπα, θα ήθελα να σχολιάσεις λίγο και τους κυρίους που είδαμε στη φωτογραφία, να μας πεις. Οι κύριοι... από πού να σου... δεν ξέρω και ποιοι είναι τώρα αυτοί. Κάτσε, δεν mm-hmm. Η αλήθεια είναι λίγο μακρινή η απόσταση και από μένα για να καταλάβουμε, αλλά νομίζω... Οι κύριοι είναι ωραίοι. Κοίταξε για τους άντρες, είναι απλό. Mm-hmm. Φοράς το ωραίο σου το πουκαμισάκι, mm-hmm.
με το παντελόνι σου δεν έχετε και πολύ μεγάλη παλέτα χρωμάτων. Mm-hmm. Εντάξει, σε παντελόνι θα βάλεις 4-5 άντε 6 χρώματα. Mm-hmm. Θα είναι μπλε, θα είναι γκρι, θα είναι μαύρο. Τι άλλο να βάλεις δηλαδή από κάτω. Θα είναι mm-hmm. μπορντό κάποιος που μπορεί να είναι και λίγο πιο προχωρημένος. Mm-hmm. Από πάνω το συνδυάζεις με το πουκαμισάκι σου και είσαι... Επομένως είναι ένα κλασικό και στυλ χωρίς υπερβολές, ναι. Από ό,τι μπορούμε να δούμε στην φωτογραφία. Και οι τέσσερις κύριοι από ό,τι βλέπουν είναι κουστούμαρισμένοι. Mm-hmm. Άλλος επέλεξε να φορέσει γραβάτα, άλλος όχι. Εντάξει, μια χαρά μου φαίνονται και οι τέσσερις. Ίσως πηγαίνει και με βάση την πολιτική, έτσι, με τη γραβάτα. Αλλά ας μην πιάσουμε αυτή την κουβέντα. Με την πολιτική. Ναι. Με ΣΥΡΙΖΑ ή όχι τώρα. Κάπως έτσι, ξέρω εγώ, ίσως. Δεν ξέρω. Βάση περιπτώσει. Οπότε στο βαθμολογίες εδώ πέρα. Εμένα πάντως μου αρέσει στον άντρα η γραβάτα. Mm-hmm. Πολύ σαν αξεσουάρ. Σε επίσημη στιγμή, όχι και mm-hmm. στο ξεκάρφωτο, αλλά μου αρέσει. Θεωρώ ότι είναι ένα αξεσουάρ που δίνει στον ντύσιμο και μια mm-hmm. ωραία πινελιά παραπάνω. Είναι πολύ συζητημένο αξεσουάρ η γραβάτα. Υπάρχουν και θεωρίες σχετικά με τη γραβάτα. Τι? Σε ψυχολογία κτλ. Ο φίλος μας ο Φρόιντ έχει πει διάφορα. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι ώρα να τα αναφέρουμε στην εκπομπή. Ναι, βεβαίως, θα τα κάνουμε εκτός αέρα. Θα σου πω ό,τι θέλεις. Γιατί γενικότερα ο Φρόιντ, έτσι, η θεωρία του έχει να κάνει με την ψυχοσεξουαλική, έτσι, ανάπτυξη του ατόμου. Ναι. Και έχει χαρακτηριστικά, έχει πει για τον ντύσιμο ορισμένα πράγματα. Επομένως, στον άντρα η γραβάτα είναι ένας συγκεκριμένος συμβολισμός. Συμβολισμός, εκεί που πάει το μυαλό μου είναι. Εκεί που πάει το μυαλό σου είναι. Ναι. Και εξάλλου γι' αυτό έχει συνδυαστεί εξάλλου και η γραβάτα με ως σύμβολο εξουσίας και δύναμης και τα λοιπά. Ναι. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει με τις κυρίες και τις τσάντες τους. Δηλαδή εμένα που μου αρέσουν οι μεγάλες τσάντες τι σημαίνει? Ας πούμε ότι είναι αρκετά καλό. Αλλά καλό να μην το πούμε. Εντάξει, άμα είναι καλό, όχι, μην το λες. Εντάξει. Δεν μπορώ με τα μικρά τα τσαντάκια, δεν το έχω. Ναι. Καθόλου όχι. Εν πάση περιπτώσει. Άρα κερδίζω κατά βάση του Φρόιντ στην ψυχολογία μου, είναι σε καλό. Φαντάζομαι πως ναι. Στάδιο. Αν ζούσε, θα μας το έλεγε. Πάντως, γενικότερα ο Φρόιντ έτσι έχει διάφορους συμβολισμούς, είναι λίγο περίεργη θεωρία. Δεν είμαι ψυχολόγος να πω στο σημείο αυτό. Απλά έχοντας κάποιες σπουδές. Έτσι, έχοντας τελειώσει το τμήμα αφήπηψη και έχοντας κάνει και ψυχολογία. Α, κάνατε μαθήματα εκεί, τέτοια. Ναι. Μάλιστα. Τυχαίνει να γνωρίζω ιδιαίτερα. Βέβαια, δεν είμαι ειδικός, φίλες και φίλοι. Ελπίζω να μην λέω. Ναι, αλλά αυτή η λεπτομέρεια και αυτή έτσι, το τέτοιο που έκανες η παρέμβαση για τον Φρόιντ ήταν ενδιαφέρουσα, γιατί mm-hmm. εγώ δεν το ήξερα. Ναι, θα ευχαριστήσω εδώ πάρα πολύ τους καθηγητές μου στο τμήμα που νομίζω κάναν καλή δουλειά. Ναι, κάναν και καλή βέβαια δουλειά. Πρέπει να τους πούμε, αν μας βλέπουν, να έρθει κάποιος στο στούντιο να μας αναλύσει περισσότερα για το Φρόιντ. Κάτι καλύτερα θα ξέρει από εμένα. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια παρέμβαση. Ωραία, να μείνουμε στο στιλιστικό κομμάτι. Ήταν ενδιαφέρουσα η παρέμβαση. Mm-hmm. Εμένα μου άρεσε. Mm-hmm. Αυτά τώρα για το συγκεκριμένο. Πολύ ωραία. Ωραίο. Ήτανε 8. Άλλη εντυπωσιακή κυρία τη Showbiz. Εδώ έχουμε Δούκισσα. Mm-hmm. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Δούκισσα. Είναι από τις πιο όμορφες, νομίζω, κυρίες της Showbiz, της τηλεόρασης. Δηλαδή ξέρω εγώ τώρα τι άλλο κάνει, ραδιόφωνο δεν ξέρω αν κάνει, mm-hmm. δεν νομίζω. Εδώ φοράει ένα μαύρο στενό φόρεμα και αυτή. Mm-hmm. Το έχει συνδυάσει με ένα πολύ ωραίο καλσόν από κάτω. Το οποίο μου αρέσει το καλσόν να έχει σχέδια. Νομίζω mm-hmm. ότι είναι λίγο πιο χαριτωμένο το όλο ντύσιμο. Παπούτσι εδώ δεν φαίνεται και δεν ξέρω τι φόραγε από κάτω. Mm-hmm. Και αυτό στενό μαύρο φόρεμα, και αυτό με παγέτα. Mm-hmm. Δεν ξέρω, κάτι έγινε φέτος με τις παγέτες. Το μαλλί της, εντάξει, απλό είναι. Mm-hmm. Εσύ δηλαδή με αυτή την εμφάνιση έτσι, τι παπούτσι έτσι θα το συνδύαζες? Εγώ επειδή και η Δούκισσα είναι νέα κοπέλα και είναι και ασχολείται πολύ με τη μόδα και έχει φτιάξει τώρα και μια δικιά της σειρά ρούχων. Ήταν και μοντέλο τους ή άλλους και νομίζω ή στα Ρελάς ή μη Σελάς κάποια περίοδο. Ναι, νομίζω κάτι τέτοιο ναι, έχει οπότε... βγει. Και τώρα έχει κάνει και τη δικιά της σειρά ρούχων για μια μεγάλη εταιρεία. Και επειδή ασχολείται γενικά με τη μόδα και με αυτά, θα την προτιμούσα με ένα μποτάκι από κάτω, mm-hmm. μέχρι τον αστράγαλο. Μάλιστα. Λίγο πιο νεανικό, λίγο πιο
έτσι, για την ηλικία της. Επομένως, αν φόραγε το ποτάκι που της έλεγες με αυτή την εμφάνιση, τι βαθμό θα της έβαζες? Δεν ξέρω τι φοράει από κάτω. Δεν ήταν, mm-hmm. δεν, η φωτογραφία δεν ήταν πιο κάτω, οπότε δεν θα βάλω βαθμό βάση του παπουτσιού. Εννιά θα βάλω. Σίγουρα, είναι εντυπωσιακή και ναι. Της αξίζει και με το παραπάνω και τέτοια. Είναι από τις ψηλότερες βαθμολογίες που βάλαμε. Για να δούμε αν έχουμε επόμενη φωτογραφία. Επίσης. Εδώ έχουμε σε πιο έτσι, ωραίες φωτογραφίες. Εδώ φαίνεται το παπούτσι. Mm-hmm. Είναι πάλι δούκι αστυνομικού. Πάλι φοράει κοντό φόρεμα, πάλι με παγέτα. Mm-hmm. Εδώ είναι λίγο μια πιο βραδινή εμφάνιση από την προηγούμενη. Mm-hmm. Μ' αρέσει πάρα πολύ το παπούτσι. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Το θεωρώ πάρα πολύ θηλυκό και πάρα πολύ κομψό με το συγκεκριμένο φόρεμα που φοράει. Μ' αρέσει πάρα πολύ το μακιγιάζ της και μ' αρέσει και το μαλλί της επίσης. Επειδή είναι τόσο όμορφη, δεν χρειάζεται να κάνει και πάρα πολλά mm-hmm. για να δείξει ακόμη καλύτερη. Οπότε με αυτή τη φωτογραφία νομίζω μπορούμε να βάλουμε από κάτω Αγαπάμε Δούκισσα. Ναι, Αγαπάμε Δούκισσα, είναι αγαπάμε κούκλα δούκισσα, λοιπόν. Και mm-hmm. εδώ θα πέσει το πρώτο δεκάρι. Να ξέρεις πάντως από μένα και εμένα το δεκάρι ναι. το έχει σίγουρο. Εδώ είναι αντικειμενικά καλύτερη φωτογραφία. Και όλα στο 10, ναι, ναι, ναι. Νομίζω μπορούμε να την κρατήσουμε έτσι, να την έχουμε και γενικότερα στην εκπομπή εδώ στο Control, παρακαλώ, να τη βάζουμε από κάτω. Ναι, να ναι, περνάει είναι, κατά καιρούς. Και, και αυτή έχει σωματάρα. Mm-hmm. Έτσι, πολύ, είπαμε, πολύ ωραία μοντέλο εξάλλου ήταν. Και εδώ έχουμε τη Φουρέιρα. Την Ελένη. Την Ελένη. Τη Φουρέιρα. Η οποία τράβηξε μια selfie. Σάλφι. Μια selfie λίγο πριν βγει να τραγουδήσει mm-hmm. στο καμαρίνι της, δεν ξέρω πού είναι. Η οποία φοράει ένα φόρεμα μακρύ με έντονο σκίσιμο στο μπούστο, με έντονο βαθύ βε mm-hmm. και με έντονο σκίσιμο στο πλάι, κάτω. Είναι σίγουρα μια εμφάνιση, έτσι... Η Φουρέιρα άλλαξε και το μαλλί τώρα, το έκανε mm-hmm. γκρι. Mm-hmm. Μάλιστα. Ναι, το έχει κάνει το μισό μαύρο και το μισό γκρι στο τελείωμα. Εμένα μου άρεσε το μαλλί της. Mm-hmm. Γενικά μου αρέσει το μαλλί της Φουρέιρα. Μου αρέσει όλη αυτή η πειραματισμή που έχει κάνει με τα μαλλιά της, μου έχουν mm-hmm. αρέσει. Βέβαια, να πούμε ότι φαίνεται και πάρα πολύ αδύνατη στη συγκεκριμένη φωτογραφία, έτσι. Νομίζω ότι είναι πολύ αδύνατη. Ναι, ναι. Αν κρίνουμε με από το χέρι της. Νομίζω ότι είναι αρκετά αδύνατη και το μακιγιάζ της μου αρέσει. Επίσης, πάντα μου αρέσει το μακιγιάζ της Φουρέιρα, γιατί mm-hmm. κάνει σχεδόν πάντα σμόκι, το οποίο της ταιριάζει και μου αρέσει. Τώρα, το φόρεμα, εντάξει, ωραίο είναι. Εντάξει. Οπότε, ένα... 8. Ωραία. 8. 8 γι' αυτό. Επίσης, Φουρέιρα. Εδώ τι θα πεις αυτή τη εδώ εμφάνιση. Μ' αρέσει, είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ, πώς να το πω, είναι πολύ κυρία εδώ. Είναι πολύ mm-hmm. κλασάτη. Μ' αρέσει mm-hmm. πάρα πολύ το μαλλί, δεν έχω λόγια να το περιγράψω. Μ' αρέσει πάρα πολύ το μακιγιάζ. Το φόρεμα είναι τόσο chic. Μ' αρέσει πάρα πολύ που φτάνει το μάκρος του λίγο κάτω από το γόνατο. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι μια γραμμή που, ειδικά και αν έχεις το σώμα της Φουρέιρα, είναι πάρα πολύ θηλυκό. Σίγουρα και πάρα πολύ δεν κομψό. Έχει καμία σχέση και με το προηγούμενο καμία που έτσι, είναι άλλο στυλ. Καμία σχέση. Και mm-hmm. αυτό πιστεύω ότι την κολακεύει πιο καλά, από την άποψη ότι την κάνει πιο σικάτη. Mm-hmm. Ξεφεύγει από το πολύ το σεξι και αυτό λίγο το άγριο και αυτό και έρχεται στο λίγο πιο θηλυκό εδώ, πιο γυναικείο, mm-hmm. πιο κομψό, πιο elegant, έτσι πιο, mm-hmm. πιο σοβαρό. Μάλιστα. Οπότε... 10. Α, εδώ πήραμε το δεκαράκι. 10, ναι, μου αρέσει πάρα πολύ και το παπούτσι μου αρέσει και όλα μου αρέσουν. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ θηλυκιά εδώ. Το δεύτερο δεκαράκι θηλυκή. Λοιπόν της ημέρας, ναι. Εντάξει. Δεύτερο. Αν και δεν βάζω εύκολα 10, αυτά τα δύο ήταν για 10. Mm-hmm. Σίγουρα και ήταν έτσι έκλεισες με τον καλύτερο τρόπο νομίζω τις φωτογραφίες μας. Τις τελείωσα αυτές με ήταν. Δεκαράκι. Α, μπράβο. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Οπότε πώς κρατάμε το 10 στη δούκισσα. Εντάξει, νομίζω όλες οι κυρίες που δείξαμε τη Showbiz είναι φανταστικές. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι πολλές από αυτές ήταν και μοντέλα, η Δούκισσα, όπως ναι. είπαμε, νομίζω ήταν ή Star Ελλάς ή Miss Ελλάς. Και είναι και σίγουρα ένας από τους λόγους που είναι τόσο πετυχημένες.
έτσι, και τις αγαπάει και ο κόσμος. Ναι, σίγουρα. Και νομίζω ότι οι συγκεκριμένες έχουν κάνει και καλή δουλειά. Δηλαδή, mm-hmm. η κάθε μία στον τομέα της, δηλαδή η Βανδύ στον τομέα της, η Φουρέιρα στον δικό της, στο τραγούδι, ας πούμε, η Δούκησα στον δικό της, όλες έχουν κάνει, θεωρώ, προσωπική mm-hmm. μου γνώμη, καλή δουλειά. Mm-hmm. Θεωρείς δηλαδή ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν έτσι πρότυπα εντός αγωγικών για να ακολουθήσει κάποια φίλη? Εγώ είμαι σίγουρη ότι αποτελούν πρότυπα, ειδικά mm-hmm. για τα πιο νεαρά κορίτσια, ειδικά Φουρέιρα, ξέρω εγώ, mm-hmm. και τέτοια, ναι, και Δούκησα, ναι, σίγουρα, mm-hmm. σίγουρα αποτελούν πρότυπα. Μάλιστα. Οπότε... Είναι σίγουρα πάντως από τις καλοντημένες κυρίες της showbiz. Ναι, θεωρώ ότι ναι, συγκεκριμένες. Και απασχολούν είναι. Γενικότερα έτσι, και τα περιοδικά και εκπομπές άλλων έτσι, καναλιών κτλ. Ναι, σε όλα τα μεσημεριανά παίζουν νομίζω. Mm-hmm. Σε όλα τα μεσημεριανά. Το τι φόρεσε η μία, το τι φόρεσε η άλλη. Εμείς τουλάχιστον δείξαμε τι φορές είναι καλύτερες. Ναι, ακριβώς. Ήταν τώρα... έτσι ένα μικρό. Κακή κριτική δείγμα. Δεν θέλουμε να κάνουμε. Εντάξει, όχι, δεν είμαστε κακεντρικοί ως προς την κριτική μας. Και οι βαθμοί ούτως ή άλλως ήταν πολύ καλοί. Με εξαίρεση ένα 7, νομίζω. Ένα 5. Και ένα 5, ναι, σωστά. Πήραμε. Το 5 της ΦΕΗ. Υπήρχε και βάση στην ΦΕΗ, η οποία έπεσε σε φάουλ, μάλλον έτσι, γι' αυτό. Αλλιώς, σε 2-3. Mm-hmm. Φάουλ έπεσε, όχι απλά σε ένα. Και πάει. Μόνο και μόνο, σου λέω, επειδή ήταν και η οικοδέσποινα. Mm-hmm. Και επειδή εγώ έτυχε και το παρακολούθησα όλο το εορταστικό, mm-hmm. Και επειδή είδα και τι φοράγανε οι άλλες, εντάξει, ήτανε φάουλ. Ήτανε. Ήτανε, ναι. Εντάξει, έπρεπε να είναι λίγο διορθώσει. Πιο προσεκτική, λίγο πιο προσεκτική. Θα αυτό. Το διορθώσει η με όλη την αγάπη. Ναι. Εννοείται. Το λέω. Θα τη στείλουμε το βίντεο λοιπόν να το ξέρει. Έτσι, ναι. Αν έχω τη δυνατότητα για να μας προσέξει την άλλη φορά. Ωραία. Πολύ ωραία. Οπότε αυτά είχαμε να δείξουμε ως προς τις φωτογραφίες μας. Ως προς τι φορέσαν τα κορίτσια μας τα διάσημα, mm-hmm. τις εορταστικές μέρες. Και σου έχω κι άλλο ένα τελευταίο. Έψαξα κι εγώ στο YouTube να βρω ίσως το πιο παραστατικό βίντεο που βρήκα μέσα με το πώς να δένουμε τα φουλάρια μας. Με διάφορους τρόπους, έτσι ώστε κάθε φορά να είναι και διαφορετικά δεμένα. Και ελπίζω να σας αρέσει και εσάς. Σήματα φουλαριών, έτσι. Mm-hmm. Για πάμε να δούμε. Thank you.
Αυτό λοιπόν ήταν το εντυπωσιακό βίντεο με τα φουλάρια και βέβαια να ευχαριστήσουμε και την Ρίτσαρτ Χατζηθανασίου που ήταν μαζί μας και μας έδειξε όλα αυτά τα ωραία πράγματα για την μόδα.